είναι το ακατανόμαστο ταχίνι, που θα θέλαμε το ταχίνι να μην είναι υγροποιημένο πάρα πολύ στο βαζάκι. Δηλαδή, αν το βαζάκι το που θα αγοράσουμε έχει μέσα λάδι, να ρίξουμε το λάδι για να μπορεί να είναι πηχτό και να έχει μια στέρεα βάση, είτε στο peeling είτε στη μάσκα, για να μην κυλάει. Για να μην κυλάει, λοιπόν, πολύ σωστό. Παίρνουμε μαύρη ζάχαρη. Ωραία. Και μπορούμε να πάρουμε μαύρη ζάχαρη που είναι... Μ' αρέσει πολύ η μυρωδιά. Όχι τόσο πετρώδης, απλά να είναι ρευστή. Και είναι και πολύ υγιεινή η μαύρη ζάχαρη και μπαίνει σε... Εσύ μαγειρεύεις και καταπληκτικά. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα ήθελα να μου ανοίξεις ένα φύλλο εδώ, αλλά τέλος πάντων. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα είσαι οργανωμένη να ανοίξουμε φύλλο. Αν έχει κουζίνα, εγώ θα κάνω την πιο εύκολη πίτα. Τέλεια. Που μέσα σε μισή ώρα γίνεται, τρώγεται και την ευχαριστιέσαι. Αυτό, λοιπόν, για μένα. Τοποθετούμε τη μαύρη ζάχαρη μέσα στο μπολάκι και ρίχνουμε μέσα. Αυτό είναι ρευστό. Ταχύνι. Τόσο είναι αρκετό ή χρειάζεται να είναι λίγο πιο να πιχτό. Γίνει ένα μείγμα στέρεο, ώστε να μην κυλάει από τα χέρια. Α, βοηθάει και η ζάχαρη όμως, λίγο να το κρατήσει έτσι πιχτό. Ναι, η ζάχαρη βοηθάει πάρα πολύ στο peeling, το ότι είναι... Αυτή η συνταγή είναι της γιαγιάς σου. Ναι, αλλά δεν έβαζε μαύρη ζάχαρη. Ναι, γενικά ήταν η κοκέτα όμως, φαντάζομαι, έτσι, για να μπαίνει στη διαδικασία να φτιάχνει κρέμες και τέτοια, ήταν η κοκέτα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η κοκέτα, αλλά ήταν μια γυναίκα που ήξερε κάποια πέντε μυστικά, βασικά μυστικά, για να το... Να σου πω, την έχεις εικόνα. Εγώ έχω πολλές εικόνες, ξέρεις, όταν είσαι μικρός όλα σου φαίνονται πολύ περίεργα. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οπότε έχεις πολλές εικόνες. Πάρα πολλές. Μυρωδιές. Και είχε και ωραίο έτσι. Όνομα. Πώς? Νίκη. Νίκη. Τι ωραία. Πολύ συμβολικό όνομα. Σωστό. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτιάξει το peeling. Τοποθετούμε. Αυτό? Τι είναι? Θα σου πω. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τώρα το peeling. Ναι. Πλένουμε καλά το πρόσωπο με νερό και ξεκινάμε και κάνουμε εντριβή κάτω από τα μάτια και σε όλο το πρόσωπο. Καλύτερα όταν κάνουμε peeling να γίνεται βράδυ. Ώστε αν υπάρχουν κάποιοι μικροερεθισμοί στο δέρμα, να μπορούμε να βάλουμε, βγαίνοντας έξω για δουλειά, το make-up χωρίς να προκαλέσει αλλεργία. Γιατί δεν θα προκαλέσει αλλεργία το ταχύνι και η μαύρη ζάχαρη, θα προκαλέσει αλλεργία το χημικό που θα βάλουμε πάνω στο δέρμα μας. Κατάλω. Λοιπόν, το κάνουμε πάντα βράδυ, ώστε να μπορεί να ηρεμήσει όλο το βράδυ το υπόλοιπο ο οργανισμός και να μαλακώσει το δέρμα, να γίνει βελούδο. Πολύ ωραία. Κάνουμε λοιπόν πρώτα το peeling μας. Κάνουμε το peeling περίπου για 3-4 λεπτά. Τρίβουμε από το λαιμό και πάνω και φτάνουμε μέχρι το μέτωπο. Πολύ ωραία. Κυκλικές κινήσεις και μαλακές. Γιατί είναι η ζάχαρη. Για να μην το ρεθίσουμε, γιατί είναι σκληρή σαν ύλη και μπορεί να κάνει κάποιο ρεθισμό πάνω στο δέρμα. Και μετά ξεπλένουμε. Να φανταστώ θα ήθελα να πω όμως ότι καλύτερα το peeling αυτό να το κάνουν πρόσωπα που δεν έχουν ακμή. Α, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Γιατί θα δημιουργήσουμε ερεθισμό. Πολύ σημαντικό. Άρα είναι δεν, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ενδείκνεται, δεν πρόκειται για όλα πρόσωπα. Τα δέρματα. Μπράβο, παρόλο που έχει, πολύ γιατί μέσα το ταχύνι τι περιέχει. Περιέχει μέσα στάχη. Είναι κριθάρι. Είναι όλα φυτικά και παίρνει απορουφά ο οργανισμός. Αυτό πρέπει να απορουφήσει. Μα είπαμε, το καλύτερο είναι να τρώγεται έτσι αυτό. Ό,τι τρώγεται. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει το peeling και μετά πάλι παίρνουμε το ταχύνι. Τι το ωραία. Οποίο πάντα ζητάμε να είναι ρευστό, το βλέπουμε εμείς. Σκέψου και... τι ωραία που θα είναι και η υφή και η μυρωδιά, γιατί θα σου αφήνει και μια ωραία μυρωδιά, στο πρόσωπο. Αφήνει μια μυρωδιά. Λόγω... Σαν ζαχαρωτό θα μυρίζεις ναι, μετά. Είναι ωραία, είναι ωραία. Και μετά τοποθετούμε στη μάσκα μας 3 με 4 κουταλιές εθέριο έλαιο βανίλια, που η βανίλια αυτή χρησιμοποιείται για μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Α, μάλιστα. Έχεις βάλει το ταχύνι λοιπόν και βανίλια. Ναι. Ανακατεύουμε. Τέλεια. Γι' αυτό πρέπει να είναι, λοιπόν, καλά λέει το Μινάκι εδώ, ότι πρέπει να είναι λίγο, όχι παγωμένο, αλλά να είναι σφιχτό το ταχύνι, να για έχει... να μπορεί να στέκεται πάνω στο δέρμα μας. Αν δείχνει η κάμερα, θα πρέπει να έχει αυτή τη ρευστότητα. Α, είναι σωστό τώρα, Ναι. Παιδιά, είναι καταπληκτικές μυρωδιές. Είναι δεν θα το φάτε, μπορείτε να το φάτε, δεν θα το φάτε, θα το βάλετε. Τρώγεται, κανονικά. Τρώγεται γιατί είναι ταχύνι και το εθέριο έλαιο που μπαίνει μέσα όλο... και έχει αυτή την υπέροχη μυρωδιά. Πόση ώρα την αφήνουμε στο πρόσωπό μας? Την απλώνουμε για 10 με 15 λεπτά. Αν η κυρία έχει τοποθετήσει κάτι στο μέτωπο για να μην λερώσει τα μαλλιά, μπορεί να την κρατήσει και μισή ώρα. Και να ξεραθεί πάνω δεν είναι πρόβλημα, γιατί μετά θα πλένουμε με χλιαρό νερό και
Η επόμενη κίνηση είναι τα μποναριστά, ελαιόλαδο με το βαβάκι. Ελαιόλαδο στο βαβάκι και τα μποναριστά με το βαβάκι σε όλο το πρόσωπο. Τέλει. Και στο μάτι και στις βλεφαρίδες. Αυτά λοιπόν ήταν τα μυστικά ομορφιά της Μίνας Ορφανού, την οποία θέλω να ευχαριστήσω τεράστια που ήταν εδώ κοντά μου.